Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είναι εκπομπή Materiale Sportivo, εκπομπή που αναζητά το υλικό που μας δίνει έμπνευση και ζωή στην καλή αθλητική είδηση της ημέρας. Βρισκόμαστε στην παραλία της Καλαμάτος, όπου παρακολουθούμε μία προπόνηση κολύμβησης open water. Είναι όμως open water, θα μας το πει ο προπονητής του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας, ο εορτάζων σήμερα Στάθης Μπακολιάς, καθότι σήμερα γιορτάζουμε, είναι η ονομαστική εορτή του Ευστάθη. Τον βλέπετε πίσω μου, τώρα συνομιλεί με τους αθλητές του που βρίσκονται στο νερό. Λοιπόν, καταρχάς, coach, χρόνια πολλά, πολύ χρονός για την ονομαστική γιορτή. Είναι Στάθης, είμαι Σταθόπουλος, οπότε και εγώ εν μέρη γιορτάζω στο επίθετο. Coach, βλέπουμε μία προπόνηση των παιδιών του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας. Θέλω να σε ρωτήσω, είναι open water προπόνηση αυτή που κάνετε? Open water, γιατί λόγω συνθηκών. Είναι open water προπόνηση αυτή που κάνετε? Open water, έχουμε αναγκαστεί να προπονούμαστε στη θάλασσα. Για ποιο λόγο αυτό? Το κολυμπητήριο της Καλαμάτας από 15 Ιουνίου είναι κλειστό λόγω έργων ενεργειακής αναβάθμισης. Αναγκαστήκαμε όταν έκλεισε το κολυμπητήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα εν ώψη και των υποχρεώσεων στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα να πηγαίνουμε στην Κυπαρισία, ώστε τα παιδιά να μπορέσουν να συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Τώρα με την καινούργια χρονιά ακόμα τα έργα είναι σε εξέλιξη, οπότε προκειμένου και εμείς τα παιδιά να τα κρατήσουμε λίγο σε επαφή με το νερό, αναγκαστήκαμε να γυρίσουμε στο φυσικό μας χώρο, εδώ που κολύμπαγαν οι προηγούμενες γενιές. Οι προηγούμενες γενιές. Ναι, πριν το 1977, όπου να σημειώσουμε έγινε και το κολυμπητήριο της Καλαμάτας, να σημειώσουμε, εδώ κολύμπαγαν στο μόλο απέναντι, και μετά από το 1970 ήρθαν από αυτή την πλευρά. Οπότε και εμείς επιστρέψαμε στον παλιό μας χώρο. Στον παλιό μας χώρο. Να σημειώσουμε, κυρίες και κύριοι, ότι ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμάτας Ποσειδώνας γιορτάζει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του και, όπως μας λέει ο coach, τα παιδιά κάνουν προπόνηση στον χώρο, ουσιαστικά στην θάλασσα που κάνανε κολύμπι οι πρόγονοι τους, κατά τότε κολυμπητήριο ούτε για δείγμα. Παρ' όλα αυτά, coach, αγαπητέ Στάθη, είναι πολύ όμορφα εδώ. Δηλαδή, πραγματικά σας ζηλεύω. Δηλαδή, και τι δεν θα έδινα να κάνω μια τέτοια προπόνηση λίγα μέτρα από τον αστικό ιστό της πόλης, να βρίσκονται ξαφνικά τα παιδιά και να κολυμπούν μέσα στη θάλασσα. Ποιο είναι το σχολείο? Όπως και εσείς θα έχετε διαπιστώσει, η Καλαμάτα είναι μια πάρα πολύ όμορφη πόλη, σε πολύ κοντινή απόσταση από την Αθήνα. Ήδη οι συνθήκες εδώ και ο καιρός είναι πολύ καλός για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, ο χειμώνας εμείς που βλέπουμε εδώ είναι περίπου από τον Νοέμβριο μέχρι το Μάρτιο, ίσως και λιγότερο. Okay. Οι κλιματολογικές συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές. Γι' αυτό και πολλές ομάδες προτιμούν να έρχονται και εδώ για προετοιμασία, όχι μόνο στο κολύμπι, και στα άλλα αθλήματα. Οι συνθήκες είναι ιδανικές όπως στην Καλαμάτα και στα άλλα αθλήματα. Βέβαια, έχετε αθλητικό τουρισμό. Υπάρχει, ναι, έχουμε αθλητικό τουρισμό. Βέβαια, υπάρχουν τεράστια περιθώρια βελτίωση σε αυτό το κομμάτι. Μεγάλο ποσοστό παίζουν και οι κατάστασεις που βρίσκονται οι υποδομές. Βέβαια, ιδίως στο κολυμπητήριο τώρα η κατάσταση θα βελτιωθεί πάρα πολύ με τα ενεξελίξη έργα που έχουμε. Οπότε, ευελπιστούμε ότι θα έχουμε και περισσότερες ομάδες. Ήδη έρχονταν πολλές ομάδες και γνωστές και εθνικές ομάδες στα πλαίσια της προετοιμασίας τους. Προτιμούσαν την Καλάμάτα για προετοιμασία. Ναι. Αλλά βλέπετε ότι υπάρχει και άλλη ομορφιά, έρχονται και πολλές ομάδες τριάλκλου. Είναι και τα παπαφλέσια στο Στίβο. Ναι, αλλά στο λέω και εδώ και στη θάλασσα μπορούν να γίνουν προπονήσεις ή σε τριάθλο ή σε άλλες δραστηριότητες. Η ομορφιά είναι απαράμιλη. Coach, θα μας πείτε λίγο σε τι συνίσταται η προπόνησή του σήμερα αναγκαστικά στη θάλασσα? Σε βασική μορφή, σε απλή φυσική κατάσταση, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα εδώ στη θάλασσα. Προσπαθούμε να κρατήσουμε μια καλή φυσική κατάσταση μέσα στο νερό και παράλληλα κάνουμε κάποιες μέρες και γυμναστική έξω από το νερό, κάποιες ασκήσεις ενδυνάμωσης και ό,τι άλλο είναι χρήσιμο για τους κολυμπητές. Έχουμε και κάποιες μέρες έχουμε και αθλοπαιδείες, ώστε να υπάρχει μια ποικιλία δραστηριοτήτων και τα παιδιά να μην νιώθουν μονοτονία. Ναι. Έτσι, οπότε και κάποιες διαδρομές περίεργες με φυσικά εμπόδια. Έχουμε και τα γήπεδα μέσα στις εγκαταστάσεις και τα γήπεδα μπάσκετ που χρησιμοποιούμε. Εντάξει, υπάρχει μια ποικιλία δραστηριοτήτων. Και εντάξει, αυτό αρέσει και στα παιδιά. Ξεφεύγουν από το καθιερωμένο, από την πισίνα.
Υπάρχει συμμετοχή, βέβαια σήμερα είχαμε και τη βροχή στην αρχή και δεν είχαμε μεγάλη συμμετοχή. Κανονικά η ομάδα έχει περίπου γύρω στα 35 παιδιά στην αγωνιστική ομάδα. Μια χαρά τους βλέπουμε πάντως, να ξέρετε. Σήμερα έχουμε διαρροή μεγάλη, τώρα έφτιαξε ο καιρός. Θα αρχίσουν να εμφανίζονται. Λοιπόν, coach, να ξέρετε ότι εμείς σας ζηλεύουμε, εγώ προσωπικά σας ζηλεύω. Εγώ το αποκαλώ αυτό ποιότητα ζωής, δηλαδή να είσαι λίγα μέτρα, η θάλασσα λίγα μέτρα από την πόλη, να αφήνεις το τετράδιο, το βιβλίο, αν είσαι μαθητής σχολείου, να αφήνεις τη δουλειά για λίγο, για lunch break, να κάνεις αυτό το πράγμα που βλέπουμε εδώ πέρα, γιατί στο βάθος η Άννα, η Κέσσαρη προπονεί τους Masters, σας ζηλεύουμε. Βέβαια, έχουμε και τους Masters, ναι, αυτό που λέτε είναι... Οι αποστάσεις εδώ σε μια επαρχιακή πόλη είναι μικρές, οπότε υπάρχει αυτή η δυνατότητα να αντιθέσει με τις μεγαλοπόλεις. Είναι ποιότητα ζωής όμως. Όμως μπράβο και σε εσάς, μπράβο στον Ναυτικό Όμιλο Καλαμάτας που το λειτουργείτε όλο αυτό, που το αναπτύσσετε, γιατί ξέρω και άλλες πόλεις παραθαλάσσιες, ούτε κατά διάνοια. Οπότε να ευχηθούμε. Να τα χιλιάσει ο σύλλογός σας. Ξαναλέω, φέτος τα κλείνετε τα 100 χρόνια, ένα αιώνα ζωής ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμάτας. Και συγχαρητήρια για το σπουδαίο έργο που επιτελείτε εδώ. Ευχαριστούμε.